Γεια σας φίλοι μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το πως σε εισαγωγικά η αρνητική ενέργεια χτυπάει τους φωτινούς ανθρώπους. Ας δώσουμε λοιπόν ένα παράδειγμα να δείξουμε το πως η ενέργεια δουλεύει μεταξύ των δύο ανθρώπων για να δούμε πως η ανθρωπότητα φτάνει σε σημείο τα λέγαμε να κάνει κακό σε όποιους λένε την αλήθεια. Εδώ πέρα θα λέγαμε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Α, και αυτός ο άνθρωπος εδώ έχει το δικό του, θα λέγαμε, ρηγορός από πάνω, το οποίο αυτό το πέρα είναι έτσι θα λέγαμε σαν το yin yang εδώ πέρα είναι το σκοτεινό του σημείο και εδώ πέρα είναι το θετικό του σημείο αυτός ο άνθρωπος ας πούμε ότι είναι ο συνειδητός. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει συνειδητά επιλέξει από καρδιά να ενώνεται με τη φωτεινή εδώ πέρα ενέργεια. Αυτή είναι η σκοτεινή. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έχει φτιάξει θα λέγαμε, μια άβρα γύρω του, η οποία τρέφεται από τη φωτεινή ενέργεια και έτσι έχει επιλέξει, έχει φτάσει στο σημείο αφύπνισης και επιλέγει, τα λέγαμε, επειδή γνωρίζει και το σκοτεινό και το φωτεινό μέρος, να ξέρει πώς να μπορεί να αποστασιοποιηθεί από το να κάνει ένωση με το σκοτεινό μέρος και να παίρνει λοιπόν ενέργεια από το φως φτιάχνει λοιπόν τις ανάλογες πεπιθήσεις, τις φωτεινές πεπιθήσεις που είναι για υψηλές συχνότητε. και αυτές οι πεπιθήσεις δηλαδή δημιουργεί μια τάξη μέσα του υψηλών όμω συχνοτήτων, γι' αυτό και τις ανάλογες πεπιθήσεις οι οποίες δουλεύουν σαν το ρεύμα φίλοι μου και η συνείδησή του πλέον αρχίζει και κατεβάζει από το φωτεινό ενεργειακό θα λέγαμε σημείο. Έτσι, αυτοί οι οποίοι θέλουν το καλό του ενώνονται και αυτοί με το φωτεινό σημείο και αυτοί οι οποίοι οι άνθρωποι θέλουν το κακό του εισαγωγικά, καταλαβαίνετε, τα αρνητικά συναισθήματα που τρέφουν για αυτόν είναι ενώνονται με το αρνητικό σημείο. Αυτός ο άνθρωπο λοιπόν έρχεται σε επαφή με τον άνθρωπο, θα λέγαμε Β. Αυτό ο άνθρωπο θα λέγαμε είναι τη άγνοια. Όπω είναι εδώ πέρα έτσι θα λέγαμε, έτσι το yin yang εδώ είναι το σκοτεινό σημείο αυτός ο άνθρωπος μέσα στην άδρα του φίλη μου καθότι δεν ξέρει ακόμα θα λέγαμε και είναι στην άγνοια ακόμα δεν ξέρει πως να μιλάει από την καρδιά του από εδώ πέρα καταλάβετε ή από το νου του Αυτά τα δύο δεν είναι ευθυγραμμισμένα, ή από το ένστικτο θα λέγαμε έτσι αυτά τα δύο δεν είναι ευθυγραμμισμένα το βάλουμε και εδώ αυτά τα δύο δεν είναι ευθυγραμμισμένα οπότε αυτός ο άνθρωπος είναι φυσικό τις περισσότερες φορές να ζει σε μία πλάνη να μην έχει διαλέξει συνειδητά μέσα από ποια ενέργεια ή τι του μιλάει και με ποια ενέργεια δουλεύει με την αρνητική ή με τη θετική. Η θετική ενέργεια θα λέγαμε είναι η ένωση, η αρνητική είναι η αποκοπή. Η θετική ενέργεια είναι η ένωση, η αρνητική είναι η αποκοπή. Όταν ένα άνθρωπο λοιπόν φίλοι μου και είναι μέσα στην θετική ενέργεια, είναι φυσικό εδώ πέρα να έρχεται το συν. Όταν και οι δύο θα λέγαμε είναι εστιασμένοι στο φυσικό. Και να έρχεται η αποκοπή όταν αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν είναι συγχρονισμένοι. Βλέπετε, όταν μιλάμε για ενέργεια, δεν είναι στο εσωτερικό θα λέγαμε επίπεδο δεν είναι όπως τα μαθηματικά το ένα και το ένα να κάνει 2, ένα και ένα κάνει ένα γιατί γίνονται ένα λόγω της θετικής ενέργειας η αντική ενέργεια μετράει μόνο σε τα μαθηματικά η θετική ενέργεια μετράει με συχνότητε και με δονήσεις ενσωματώνεται δηλαδή ενώ εδώ πέρα υπάρχει η προσταφαίρεση εδώ υπάρχει η έτσι λοιπόν φίλοι μου όταν έχετε ένας άνθρωπος Κοντά σε έναν άνθρωπο που είναι φωτεινό, είναι φυσικό αφού αυτό φωτίζει, γιατί, γιατί σε εισαγωγικά έχει ελέγξει τα σκοτάδια του και είναι ενωμένο με το φως, οπότε κατεβάζει ενέργεια, οπότε φωτίζει. Ο άνθρωπο αυτό, ακόμα που είναι στην άγνοια, που δεν ξέρει. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν έχει θέμα γιατί ακόμα δεν έχει να γνωρίζει κάθε πότε ενώνεται με τη σκοτεινή του ενέργεια κάνουμε καλύτερα έτσι, την βάλουμε εδώ στην περιφέρεια, όχι στο κέντρο, στο μυαλό δηλαδή. Και κάθε πότε ενώνεται με την φωτεινή του ενέργεια. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν όταν έρχεται στην πραγματικότητα με έναν τέτοιο άνθρωπο ο σκοτεινός ή μάλλον ο αγνοούντας με έναν άνθρωπο που έχει γνώση γιατί στην πραγματικότητα η συνείδηση έχει την επιλογή και σε βάζει και ο άλλο που δεν έχει συνείδηση κάθε φορά στην καθημερινότητά του με τι μπορεί να συνδέεται και από τι δύο περιπτώσει, γιατί δεν έχει γνωρίσει τη γνώση του καλού και του κακού για να μπορεί να επιλέξει να ξέρει τι είναι το καλό, να ξέρει τι είναι το κακό, αυτό ο άνθρωπο τρώει την ακτινοβολία, έτσι, γιατί υπάρχει ένα ρεύμα εδώ πέρα, θα λέγαμε έτσι. Ένα ρεύμα που αρχίζει και ενώνει αυτού του δύο ανθρώπου. Αυτό το ρεύμα, φίλοι μου, αρχίζει για ακτινοβολή και αυτό ο άνθρωπο που έρχεται, που ακόμα δεν έχει την κατάλληλη φωτεινότητα για να του έρθει η αλήθεια, καταλαβαίνετε, για να του έρθει η αλήθεια, την βάζουμε εδώ, αλήθεια, πλάνη. Γιατί αλήθεια και πλάνη, γιατί εδώ όταν νόησε με τα σκοτάδια όταν νώνεσαι με το φω, όταν νώνεσαι με τα σκοτεινά δεν το καταλαβαίνει, οπότε την έχεις, δεν μπορεί να δει στην πραγματικότητα. Πώ λέμε για τον οφθαλμό, Όταν κλείσουμε το φω στο δωμάτιο δεν μπορούμε να δούμε. Όταν όμω ανοίξουμε το φω, όλα βλέπουμε. Και έτσι δεν κουτουλάμε στα έπιπλα, ενώ ένα σκοτεινό δωμάτιο κουτουλάμε συνέχεια. Αυτό ο άνθρωπο τώρα κουτουλάει, φίλοι μου. Κουτουλάει και αυτά είναι τα προβλήματα που λέει η ζωή μου, τα προβλήματα. Και συνέχεια κουτουλάει και πονάει και πονάει και πονάει επειδή δεν βλέπει. Άρα πλάνει ήσον σκότο ίσον πόνος. Βλέπετε. Ενώ αλήθεια ίσον φως. Ίσον φως. Ίσον να μπορείς να σε ρευστό. Άρα τι να μπορείς να αποφεύγεις από θέληση όχι από φόβο, αλλά από γνώση. Γιατί απλά ξέρεις και επιλέγεις. Από επιλογή, όχι από φόβο, ούτε από άγνοια, αλλά από επιλογή. Από θέληση, από ενθουσιασμό. Όχι από φόβο, από γνώση του τι θέλω. Όχι τι φοβάμαι. Όχι από γνώση του τι φοβάμαι, από γνώση του τι θέλω, τι είμαι και τι θέλω. Α ξεγυρίσουμε λοιπόν του δύο άνθρωπου μα. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο που είναι ο φωτεινό, όταν εμπλέκεται με έναν άνθρωπο που είναι, θα λέγαμε, σε άγνοια, είναι φυσικό να τραβάει ορισμένο φω. Μόλι αυτό αρχίσει και τραβήξει φω, αυτομάτω σιγά σιγά οι μάσκε θα πέσουν και θα δει μέσα στον εαυτό του. Ενώ στην αρχή νομίζει ότι είναι καθαρό, γιατί κοιτάει και νομίζω ότι έχει ενωθεί μόνο με αυτή την πλευρά πέφτουν οι μάσκες. Κάθε φορά όμως πέφτουν οι μάσκες φίλοι μου, αν ο άλλος άνθρωπος δεν είναι ικανός να αποδεχτεί, αυτόματα με το να δει τον εαυτό του έτσι, τη γεμίζει με αρνητικά συναισθήματα. Όταν κάποιο ακόμα μέσα του δηλαδή έχει εγωισμό, υπεροψία, τι άλλο μπορούσαμε να πούμε, τα λέγαμε λεμαργία, αχαριστία όλα αυτά το πέρα τα πράγματα φίλοι μου είναι αρνητικά συναισθήματα και ενώνονται με αυτό κάθε φορά λοιπόν που θα δει τον εαυτό του μέσα στα, στη μαυρίλα θα νιώσει πόνο όπως είπαμε πόνο και εδώ είναι όλο το κλειδί το πρώτο σημάδι φίλοι μου με το που νιώσει πόνο αυτός, αυτός ο άνθρωπος είναι γιατί ακριβώς εκείνη την ώρα στην πραγματικότητα θα πει με πονάς στον φωτεινό και λέει αλήθεια γιατί το φως σου με πονάει το φως σου μου αποκαλύπτει το φως σου μου δείχνει τον εαυτό μου το σκοτεινό και εγώ καλά ήμουν να και κοίταγα εδώ πέρα τι μου δείχνεις τα σκοτεινά μου κομμάτια τι με έκανες να δω τι σαπίλα που έχω μέσα μου Βλέπετε αυτό ο άνθρωπο, αν δεν έχει όρεξη την αυτογνωσία του καλού και του κακού, αυτόματα μένει στο ότι αυτό ο άνθρωπο τον πόνεσε Ασχέτω αν είναι αληθινό, αν είναι φωτεινό, αυτό πόνεσε Και εδώ είναι το θέμα, το κλειδί, φίλε μου. Από τη στιγμή που πονάει, τι δημιουργείται, αντίσταση. Ε? Και αρχίζει αυτό ο άνθρωπο, και τι κάνει, αντιστέκεται. Βάζει μια σπίδα. Μια σπίδα. Και αρχίζει να συγκρίνει. Και αρχίζει να κάνει διακοπή αφού πονάει. Το καταλαβαίνετε. Αυτόματα λοιπόν αφού ούτως ή άλλως δεν μπορεί να αναγνωρίσει ότι αυτό είναι ευκαιρία να δει τα σκοτάδια του και μετά να μπορεί να επιλέξει ανάμεσα στα σκοτάδια και το φως για να ξέρει από πού ενώνεται και από πού παίρνει ενέργεια αυτό μετά δημιουργεί μια σπίδα που για εκείνη την ώρα για αυτόν βάσει των δικών του πεπιθήσεων που έχει των αρνητικών δηλαδή είναι ό,τι πρέπει να κάνει. Κοιτάξτε όμως τώρα τι γίνεται. Μόλις δημιουργήσει την ασπίδα αυτή και δουλεύει δηλαδή με όλα αυτά τα πράγματα αυτό το πράγμα που έχει εδώ πέρα όλα αυτά τα αρνητικά πράγματα για κάποιο λόγο πρέπει η ασπίδα για να λειτουργήσει να ισοβαθμίσει μεταξύ του φωτός και να φέρει το αντίθετο βέβαια αυτός ο άνθρωπος εκείνη την ώρα επειδή νιώθει αδύναμος αδύναμος και θύμα τι θέλει να κάνει την ενέργεια να την ισορροπήσει. Όταν όμως εκείνος δεν έχει μάθει να στην καρδιά και δεν λειτουργεί με την ένωση αλλά λειτουργεί με όλα αυτά τα πράγματα που ο άλλος τον έκανε να νιώσει γιατί είναι φυσικό να τα έχει μέσα του να βγουν στην επιφάνεια όταν κοιτάει τα σκοτάδια του γιατί ακόμα δεν έχει μάθει να μην τα κατακρίνει γιατί ακόμα δεν έχει μάθει τον εαυτό του να τον βλέπει πώ είναι στι βρωμιέ του, γιατί θέλει να ξεχάσει, γιατί ίσω δεν θέλει να ασχοληθεί, γιατί έχει πονέσει, γιατί έχει δύο πράγματα. Είναι φυσικό φίλοι μου εκείνη την ώρα όλη η αντίσταση αυτή για να γίνει ίσον, δηλαδή να φτάσει να είναι το ίδιο, να χρειάζεται μια δύναμη για να φύγει ο πόνο. Να θέλει δύναμη να φύγει ο πόνο. Αλλά πού θα την πάρει πάνω, θα την πάρει από την άπειρη δύναμη που δίνει. Κάθε φορά με τι ενώνεσαι. Αφού λοιπόν εκείνο δεν μπορεί να ενωθεί με το κέντρο του, με την καρδιά του, γιατί αν είχε την καρδιά του ενωμένη, θα είχε αρετές, δεν θα είχε αυτό το πέρα τα πράγματα. Τα ελαττώματα ανήκουν στο περιφερειακό, έστικτο νου, όχι στο κέντρο. Άρα τα ελαττώματα ενώνται με τη σκοτεινή πλευρά του. Και εδώ πέρα η σκοτεινή πλευρά του είναι όλοι οι κακοί φίλοι που έχουν εμνησικακίες, όλοι οι φοβικοί φίλοι, όλοι οτιδήποτε, που συγχρονίζονται όλοι με τη σκοτεινή πλευρά, με τις χαμηλές δονήσεις. Από εκεί και χωρίς τους φίλους, ενεργειακά μιλάω εγώ τώρα, γιατί όλοι είναι συγχρονισμένοι. Ακόμα και οι νεκροί και οι ζωντανοί συγχρονισμένοι με αυτό τα πράγματα, ή τη θετική ενέργεια, ή τη, χαμηλή, τη, θετική δόνηση, ή τη χαμηλή δόνηση. Έτσι λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ο άνθρωπο αρχίζει και ρουφάει δύναμη. Δυναμώνει για να έρθει σε ισορροπία, να γίνει το ίσον. Αυτό που σα λέω εδώ, να γίνει το ίσον. Αυτό ο άνθρωπο είναι θετικό και όταν έχει πολύ δύναμη, του φωτό, αυτό ο άνθρωπο για μπορεί να τον αντιμετωπίσει, τι κάνει, αναγκαστικά τραβάει ενέργεια, όμω τραβάει αρνητική ενέργεια, φίλε μου. Τραβάει αρνητική ενέργεια και φυσικά θα μπορεί να τον αντιμετωπίσει μόνο για λίγο, γιατί είναι προσωρινή η αρνητική δύναμη που σου δίνει η αρνητική ενέργεια. Γιατί η αρνητική ενέργεια έχει φύσεως είναι τη αποκοπή, τη διαίρεση του διαχωρισμού. Μπορεί να σου δώσει δύναμη να χωρίσει, δύναμη να καταστρέψει, δύναμη να φύγει, δύναμη να κάνει όλα τα αρνητικά πράγματα εκτό από την Ένωση. Όμω για να έρθει ο άνθρωπο, ο παραπληγικό, ο πονεμένο, εκείνη την ώρα σε ισορροπία με αυτόν τον άνθρωπο, αφού αυτό του κάνει, τα λέγαμε, ζημιά, κοιτάξτε πώ λειτουργεί. Και έτσι λέμε ότι το κακό τον ενισχύει, το αρνητικό τον ενισχύει. Εκείνη τον αυτό δεν τον καταλαβαίνει. Δημιουργήσει τι ανάλογε επιφανειακέ, περιφερειακέ πεπιθήσει που έρχονται από τον εξωτερικό εαυτό του και όχι το κέντρο την καρδιά, όμως που ενώνεται με την αρνητική ενέργεια του διαχωρισμού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν τι κάνει, ρουφάει, ρουφάει, ρουφάει από εδώ ενέργεια, δυναμώνει στην πραγματικότητα, γεμίζει. Αλλά γεμίζει με κατεύθυνση τι, με κατεύθυνση το διαχωρισμό. Δεν το ξέρει εκείνη την ώρα, το προτιμάει, γιατί αυτή η δύναμη είναι αυτή που εκείνη την ώρα ενώνεται με αυτά που νιώθει. Αν ένιωθε άλλα θα ενώνεται με αυτή τη δύναμη, όπω αυτό. Αυτό ο άνθρωπο λοιπόν εκείνη την ώρα βλέπει ξαφνικά στα καλά καθούμενα ότι ενώ στην πραγματικότητα πάει να τον βάλει τον άλλον στην κατάσταση αγάπη, αυτό γυρίζει και του κάνει ζημιά. Και εκείνη την ώρα έχετε η έννοια τη θυσία που λέμε, έτσι. Να θυσιαστεί για του συνανθρώπου, γιατί ξέρει ότι εκείνη την ώρα αυτό που δεν είναι ικανό να συλλάβει το πόσο τον αγαπά θα έρθει να σου βγάλει το μάτι. Γι' αυτό οι άνθρωποι στι σχέσει του, σε αυτού δηλαδή του ανθρώπου που έχουν σχέση, που έχουν ανοιχτή, είτε λέγεται ο μαθητή του, είτε λέγεται η σχέση του, είτε λέγεται άνθρωπό του, είτε λέγεται ο αδελφό του, πάντοτε οι παραβολέ δείχνουν ένα Ιούδα και έναν Πέτρο. Πάντοτε οι παραβολέ δείχνουν αυτού του ανθρώπου που πάνε να του σκοτώσουν, έναν Φίλιππο, έναν που δεν θέλουν να συνδεχτούν γιατί εκείνη την ώρα, επειδή μέσα του δεν καταλαβαίνουν πότε γίνονται έρμεα το δικό του δαιμόνων, ο εγωισμός του είναι να κάνει, να πάρ, τους θέλει να πάρουν δύναμη. Και αναγκαστικά λοιπόν το μόνο που τους έγινε να είναι δύναμη για να φύγουν από τον πόνο. Με την αρτική να φύγουν είπαμε από τον πόνο. Προσέχετε να φύγουν από τον πόνο. Βλέπετε διαχωρισμός να φύγουν από τον πόνο. Όχι να ένωθουν να τον κάνουν δικό τους τον πόνο. Να πούνε γιατί πονάω. Εδώ σας είπαν το κλειδί ο πόνος. Με το που νιώσει το εγώ έναν πόνο αυτομάτως εμεί συνειδητοί το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να πούμε έλα εδώ γιατί πονάω. Τι μέσα μου μιλάει γιατί και εγώ πονάω, γιατί πρέπει να πονάω. Εκείνη είναι όλο το κλειδί, φίλοι μου, με το που νιώσουμε τον πόνο. Όμω ο μηχανικό άνθρωπο, ο αισθηκτόδη ο άνθρωπο, ο διανοητικό ο άνθρωπο, το μόνο που θέλει να κάνει είναι πονάω. Αφαίρεση πρόσταση, αφαίρεση πρόσταση. Δεν μπορεί να έχει χρονισμό. Γι' αυτό λέμε, φίλοι μου, αυτό ο άνθρωπο, χωρί την αγάπη που θα του δώσει ο φωτεινό άνθρωπο, πόνεσε. Βεβαίω, βίωσε τον πόνο. Όμω, βλέπετε, το βίωμα του πόνου τον κάνει και μεγενθύνει αυτά πράγματα. Αυτά τα πράγματα μέσα αρχίζουν και μεγεθύνονται πολύ και φτιάχνουν μια τάξη μέσα του πεπιθύσεις που τον ενώνει με την αρνητική ενέργεια. Κατεβάζει δύναμη, δύναμη να μπορεί να χωρίσει, δύναμη να μπορεί να σου βγάλει το μάτι, δύναμη να σε καταστρέψει, δύναμη να σε μισήσει, δύναμη να σε γράψει τα παλιά τα παπεπούτσια, δύναμη να σε ξεχάσει. Όμω όλα αυτά τα πράγματα φίλοι μου έχουν αρνητική συνέπεια για αυτόν τον άνθρωπο. Έχουν αρνητική συνέπεια, φέρουν και άλλο πόνο, γιατί όλη αυτή η δύναμη είναι προσωρινή. Αυτό ο άνθρωπο εκείνη την ώρα μπορεί να πονέσει, μπορεί να νιώσει αδικία, μπορεί να νιώσει προδομένο. Όμω, επειδή δουλεύουμε τη θετική ενέργεια, στο βάθο του χρόνου θα πάρει τα εύσημα. Βλέπετε λοιπόν, φίλοι μου, πώ γίνεται κάθε φορά μέσω από τι σχέσει που κάνουμε, πώ λειτουργεί, λέμε παραβολικά, έτσι, αυτό που λένε, Ω, με χτυπάει το κακό. Πώ λειτουργεί, πώ περνάει μέσα. Και εμεί, πώ λέμε ότι καμιά φορά ο άνθρωπο τον καταλαμβάνουν οι δαίμονες. Και πολλέ φορέ εγώ επειδή ανοίγουμε με πολύ στη μου, γιατί αλλού είμαι κλειστό και δεν μπορεί να με χτυπήσει, θα λέγαμε, η αρνητική ενέργεια, γιατί συνδέομαι με την αρνητική ενέργεια, κατ' επιλογή και συνείδηση, πέσα από τι σχέσει μου, μέσω που το άνοιγμα των ανθρώπων, εν μέρει ανοίγω και κι εγώ. Και αν το πάρουμε τελείω, τα λέγαμε, μαθηματικά ή τελείω ενεργειακά, χωρί να βγάλουμε την ελεύθερη βούληση του άλλου που μπορεί να μην έχει, αυτόματα από την στιγμή που υπάρχει αυτή η εισδροή από τον άλλον, αυτόματα διεσδύσει και σε μένα. Αυτό μετά τη δυστή και σε μένα. Και πολλέ φορέ αυτό το πράγμα το να ξαναπερνάμε όλοι οι άνθρωποι που έχουμε μια αλήθεια. Όλοι οι άνθρωποι που έχουμε φωτίσει με καθαρότητα και διάβια τη συνείδησή μα απέναντι σε ανθρώπου που ακόμα δεν είναι έτοιμοι γιατί δεν έχουν χειραγωγήσει, δεν έχουν δει ακόμα τον εαυτό του. Οπότε είναι φυσική η συνέπεια όλη αυτή. Απ' την άλλη, να πείτε αυτό τι κερδίζει, αυτό ή μπορεί να χάσει την ευκαιρία να δει τον εαυτό του και να συνεχίσει σε άλλε ζωέ μέσω του πόνου πάλι, έτσι. Γιατί συνέχεια δεν μπορεί να βγει από τον πόνο, δεν μπορεί να δει για ποιο λόγο ο πόνο, γιατί δουλεύει με την αφαιρετική ενέργεια. Και γι' αυτό τον άνθρωπο πάλι η έννοια τη ε, αναβάθμιση και τη μετατροπή των ενεργειών, τη αγάπη ακόμα και αυτού του άτομο που του κάνει κακό, αυτού του άτομο που πάει να τον. Να του κάνει τη ζημιά, που του κάνει κακό, που του κόβει, θα λέγαμε, την ενέργεια, που κόβει αυτήν την εναλλασσόμενη ενέργεια, που άμα ήταν αγάπη, θα ήταν, βλέπετε, συλλογική. Θα και έτσι, άμα είναι αγάπη. Άμα όμω τον κόβει, ο άλλο κάνει αυτό το πράγμα. Πάει μόνο του με το δικό του, με το δικό του, με το δικό του. Και είπαμε: Η ζωή είναι μοιρασιά. Η ζωή είναι μοιρασιά. Αν δεν μοιραζόμασταν, δεν θα υπήρχαμε εδώ πέρα. Δεν θα υπήρχαμε όλοι εμεί, αν δεν είχαμε μάθει να μοιραζόμαστε πραγματικότητα. Τη μοναξιά ούτε ο Θεό δεν την αντέχει. Γι' αυτό έφτιαξε τον κόσμο. Βλέπετε λοιπόν φίλοι μου, τώρα σας εξήγησα πώς συμβαίνουν αυτά τα πράγματα για να ξέρετε γιατί βγάλανε στο Χριστό, θα λέγαμε θαυρώσαν τον Χριστό, γιατί σκοτώσαν τον Σοκράτη, γιατί κυνηγάει ο κόσμος συνεχόμενα όλο αυτό το πράγμα, όλους τους ανθρώπους, γιατί, 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 γιατί. να γιατί. Γιατί ο άνθρωπο ρομπότ, ο άνθρωπο επιφανειακό, ο άνθρωπο εξωτερική συνείδηση και όχι τη εσωτερική του κέντρου, λειτουργεί σε συχνότητε χαμηλέ. Οι συχνότητε χαμηλέ είναι συχνότητε του εγωισμού, αφαιρετικέ, διαχωριστικέ. Οπότε κάτι δεν μπορεί να το κάνει δικό του, ότι του αξίζει, ότι θα το εκμεταλλευτεί, ότι αυτό ο φωτεινό άνθρωπο είναι δώρο για αυτόν, γιατί τα αξίζει αυτό. Δεν ήρθε τιμωρία, ήρθε το δώρο του, γιατί αυτό αξίζει και το σύνδεσε μαζί του. Αλλά βλέπετε, χάουν όσο ζουν στη μηχανικότητα, όσο ζουν σε αυτέ τι δονήσει και όσοι δεν έχουν μάθει τον πόνο να το χειρίζονται σαν φίλο. Αυτά φιλαράκια μου σχετικά με την αρνητική ενέργεια του πώς διεισδύει και εκμεταλλεύεται τους ανθρώπους ειρήνη σε όλους.